Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτή συνέχεια 10 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι για να δούμε και την συνέχεια στην τοπική, περιφερειακή και πανελλαδική επικαιρότητα. Φυσικά θα πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επικεφαλή της παράταξης ο τόπος της ζωής μας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ακούω μια επιστροφή. Καλό είναι να το λύσουμε για να θα το διορθώσουμε με τον συνάδελφο από την ροή, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, πρωτού όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας, κύριε Παπαδόπουλε, για τα πολλά θέματα, να σας ευχηθούμε περαστικά πρώτα απ' όλα και ότι θα περάσουν. Γιατί είναι θετικός και ο κύριος Παπαδόπουλος, θετικός, να πούμε. Λοιπόν, ναι. Αλλά τηρεί όλα τα μέτρα, η υγεία του είναι καλά μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε όλα καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά έχουν ξεπεραστεί διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν βέβαια και η κοινωνία και σε γενικότερο βαθμό. Αλλά η αλήθεια είναι που πρέπει να την πούμε στον κόσμο ότι ό,τι και να συμβεί πρέπει με υπομονή, με πειθαρχία, με σεβασμό πρώτα προς τον εαυτό μας και μετά προς την οικογένειά μας και τον συνάνθρωπο να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση εφαρμόζοντας έτσι τα πρωτόκολλα υγιεινής, ακούγοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους γιατρούς για να μπορέσουμε να έχουμε. Έτσι, να περάσουμε γρήγορα αυτή το κύμα της πανδημίας. Αυτό έτσι ένα μικρό σχόλιο και παράλληλα να κάνω και ένα γενικό σχόλιο σε όλα ακούσα εκτός από το θέμα που θέτεται το θέμα των τιμολογίων της ΔΕΑΚ που είναι το σημαντικότερο να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο με τα όσα υπόθηκαν για διάφορα που άκουσα από τον πρόεδρο. Ναι. Να ξεκινήσω μπορώ παρακαλώ, να... Παρακαλώ, σας ακούμε κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινώντας λέγοντας για τα διάφορα έτσι με κινδυνολογίες και δεν ξέρω με τι εκφράσεις ο πρόεδρος προσπαθεί να περάσει στον κόσμο, αλλά θυμίζω και θέλω να θυμίσω ότι η διοίκηση του Δήμου, ειδικά και συγκεκριμένα ο κ. Μουριάδης, αλλά βλέπω όμως και ότι και ο κ. Χρόνης, ο πρόεδρος ΔΕΑΚ, στείλουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Και γιατί το λέω αυτό, στείνοντας αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, το μόνο που καταφέρνουν είναι να διχάζουν την κοινωνία. Γιατί πίσω από αυτό το παιχνίδι που στείνουν, θέλουν να καλύψουν και την ανεπαρκειά τους και την ανικανότητά τους, ώστε να συνθέσουν και να συνεργαστούν με όλη την αντιπολίτευση και τις άλλες παρατάξεις. Και εξηγούμε, για να τα πούμε ξεκάθαρα όλα. Μίλησε ο κύριος Χρόνης για το έργο της Παναγίας. Ακούστε να δείτε τώρα το παιχνίδι που στείνεται. Έργο Παναγίας είναι ένα έργο το οποίο ήρθε πριν καιρό έκτακτα περίπου 5 εκατομμύρια δραχμές και δεν ήξερα ευρώ και δεν ξέραμε και δεν γνώριζε εφηδιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο που πάνε αυτά τα 5 εκατομμύρια. Ο κύριος Δήμαρχος εκεί την ημέρα είπε αν θέλετε ψηφίστε το και άμα δεν θέλετε μην το ψηφίζετε. Βγήκε το πρωί την άλλη μέρα στους δημοσιογράφους του και κατηγόρησε όλη την αντιπολίτευση. Είπε ότι αυτοί είναι οι κακοί που θέλουν το κακό της καβάλας και εμείς και εγώ είμαι ο καλός που δεν με αφήνει να διοικήσω. Δεύτερο παράδειγμα. Έρχεται μετά από καιρό να ξαναστήσει ένα παιχνίδι ο κύριος Δήμαρχος και λέει θέλουμε, χρειαζόμαστε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Δήμο στην ΔΕΙΑΚ. Παίρνει το θέμα πάλι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξαναπαίρνει το λόγο ο Δήμαρχος και αντί να συνθέσει και να ενώσει, λέει αν θέλετε ψηφίστε και αν θέλετε μην το ψηφίζετε. Βγαίνει την άλλη μέρα το πρωί τους δημοσιογράφους του και κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι αυτή είναι η κακή και θέλουν το κακό της καβάλας και εγώ είμαι ο καλός και δεν με αφήνουν να διοικήσω. Ναι. Τρίτο πρόσφατο παράδειγμα σας φέρνω για να καταλάβετε το επικίνδυνο παιχνίδι του κύριου Δημάρχου. Πρόσφατα με τα ανταποδοτικά τέλη. Τι έκανε με τα ανταποδοτικά τέλη ο κύριος Δήμαρχος να ακούσουν οι τηλεθεατές. Έφερε το θέμα, έκανε την εισαγωγή που δεν είχε ακριβώς το τι έχει να πει στο σώμα, δεν έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις, δεν έπεισε και δεν σύνθεσε, δεν έπεισε το σώμα και στο τέλος εκείνο που είπε πάλι εκβιαστικά, άμα θέλετε να ψηφίσετε την πρόταση, ψηφίστε την. Αλλιώς θα τα πούμε στην αποκεντρωμένη. Ναι. Δηλαδή,
σας έφερα τρία παραδείγματα, τα οποία κάθε μέρα, την επόμενη μέρα, ξαναβγήκε και για τα αποδεκτικά στους δημοσιογράφους του, είπε ναι, το ίδιο λίγο, πράγμα. Κύριε Παπαδόπουλε, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που λέτε και είναι και ο ρόλος σας και γι' αυτό έχουμε αυτή τη συζήτηση. Απλά μην έχουμε λίγο τους προσδιορισμούς δημοσιογράφους του και όλα αυτά, γιατί είναι λίγο άσχημο και για τους συναδέλφους μας τώρα, σε άλλα μέσα. Νομίζω και βλέπω ότι όλοι προσπαθούν να έχουν αντικειμενικότητα, ειδικά οι συνάδελφοι σε τοπικό επίπεδο, και να έχουν όλες τις απόψεις. Λίγο αυτό να μην το τονίζουν στους δημοσιογράφους του. Σας ακούω πολύ προσεκτικά όμως. Συνεχίστε. Τα επιχειρήματά μου για το στημένο παιχνίδι και την επιχειρηματολογία τα είπα όλα. Αφορμή, ναι, ενώ βγήκε ο πρόεδρος της ΔΕΑΚ να μιλήσει και για το έργο της Παναγίας και για το 1.800 που ήθελε δάνειο από τους καβαλιώτες, η ΔΕΑΚ, γιατί δεν ξέραμε τι θα το κάνει, και για τα αποδοτικά τέλη. Επειδή έγινε αναφορά, γι' αυτό έφερα... Και καλά κάνετε, κύριε Παπαδόπουλο, απλά λίγο τους δημοσιογράφους του είναι... Όχι για τον ίδιο για τον κύριο Μουριάδη, για τους δημοσιογράφους της πόλης είναι λίγο άσχημο και άκυρο, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι της πόλης προσπαθούν με αντικειμενικότητα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα και περιπτώσεις. Εντάξει. Συνεχίζουμε όμως. Άνα μπράβο. Για αυτές τις περιπτώσεις μιλάω εγώ, που θέτεται πολύ σωστά και το σέβομαι. Για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να δώσω μία απάντηση για να βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Γιατί κινδυνολόγησε για ακόμη μια φορά, ανεξέλεκτα, αυθόρμητα και με αυτοκτονισμό, και να λέει ό,τι του κατέβει του Προέδρου που δεν τιμά ούτε τον ίδιο. Πέρα από αυτό. Κλείνοντας, θέλω να πω την πρώτη φάση, ότι δυστυχώς δεν λύθηκαν οι απορίες για τα τιμολόγια της ΔΕΑΚ. Τώρα νομίζω ότι θα σας δώσω εγώ να το μιλήσουμε και, ναι, να, το λύσουμε, μας. Να το λύσουμε ακριβώς λέγοντας ξεκάθαρες κουβέντες και την αλήθεια στους τηλεθεατές μας, στους συμπολίτες μας καβαλιώτες. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτον. Μιλάω για τον τιμοκατάλογο που ισχύει από 1η-1η-2019. Σε παρένθεση, είπε ο κύριος Χρόνης, τον ψήφισε η κυρία Τσανάκα. Ναι, αλλά είπε τη μισή αλήθεια. Τον ψήφισε αυτόν τον τιμοκατάλογο και ο κύριος Μουριάδης. Να βγάλετε τα συμπέρασματά σας. Πηγαίνω στον τιμοκατάλογο. Ο τιμοκατάλογος είναι, λέει, ότι από 0 μέχρι 30 κυβικά κατανάλωση σε νερό, η χρέωση είναι 0,45 λεπτά. Η δεύτερη κατηγορία είναι από 31 κυβικά έως 50 κυβικά, η χρέωση είναι 1,30 ευρώ. Από 51 κυβικά μέχρι 80 κυβικά είναι 1,40 η χρέωση. Από 81 μέχρι 120 είναι 1,60 η χρέωση. Και βέβαια από 120 και πάνω είναι 1,80. Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος. Τι έρχεται τώρα και συμβαίνει? Λένε, γιατί εγώ ξέρετε, δεν λέω και δεν αντιπαρέχουμε τα λόγια του Χρόνη, του Πρόεδρου της ΔΕΑΚ, του κύριου Χρόνη, γιατί αυτό το συμπέρασμα θα τον αξιολογήσουν οι πολίτες. Τι λέει ο κύριος Χρόνης? Δεν συμβαίνει καμία αύξηση. Δεν γίνεται τίποτα, είναι όλα μια χαρά. Λένε όμως, γιατί εγώ παίρνω παράδειγμα και βασίζομαι στις μαρτυρίες και στις καταγγελίες των συμπολιτών μου. Τι λένε οι πολίτες μου? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μου ερχότανε μέχρι 30 κυβικά και πλήρωνα 0,45 το τετράμινο, 0,45 το κυβικό. Τώρα όμως δεν μου ήρθε λογαριασμό στο τετράμινο, μου ήρθε στο πεντάμινο, μου ήρθε στο εξάμινο, και αντί 0,30, αντί από 0 μέχρι 30 να είμαι σε αυτή την κατηγορία, άλλαξα κατηγορία και πήγα από τα 31 στα 50 κυβικά, που από 0,45 η χρέωση μου έγινε 1,30. Δηλαδή, με λίγα απλά λόγια, άλλαξε τιμή. Χρεώθηκε ο πολίτης με αλλαγή τιμής. Επίσης, είχαμε άλλη καταγγελία, η οποία λέει, εγώ ήμουν στην κατηγορία από 51 κυβικά μέχρι 80 κυβικά. Αν όμως δεν το στείλει στο τετράμινο και το στείλει πάλι στο πεντάμινο ή στο εξάμινο το ρέσμα, μπαίνουν και άλλα κυβικά μέσα, και αντί λέει να με χρεώσουν 1,40 που ήμουνα μέχρι 80 κυβικά, με χρεώσαν 1,60, γιατί ο λογαριασμός μου ήρθε στο πεντάμινο, ένα μήνα μετά. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Διότι, ναι, πραγματικά, δεν αλλάζει ένα κυβικό η χρέωση, αλλά αλλάζει η κατηγορία. Οι πολίτες πληρώνουν πολλά περισσότερα.
Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που εδώ και δύο χρόνια σχεδόν προκαλούνται με τους λογαριασμούς, προκαλούνται με τους λογαριασμούς που παίρνουν οι πολίτες. Και αναρωτιέμαι, εάν γίνεται αυτό με σκοπιμότητα και αν συμβαίνει αυτό, οι χρεώσεις είναι και παράνομες και καταχρηστικές. Βασικά, ξέρετε, οι πολίτες, όπως σας το λέω, πληρώνουν με άλλη τιμή. Δείχνει ότι η επιχείρηση που λέγεται ΔΕΑΚ είναι αφαιρέγγια. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα που θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει συνέχεια και να δοθούν συγκεκριμένες εξηγήσεις. Όχι αερολογίες και αοριστείες. Αυτό ήθελα να πω για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Ο κύριος Χρόνης, ωστόσο, ο κύριος Παπαδόπουλε, τόνισε ότι έχει γίνει αλλαγή στα υδρόμετρα. Περίπου 2.000 είναι τα υδρόμετρα που έχουν αλλαχθεί και δεν έχουν ειδοποιηθεί οι καταναλωτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις, γιατί είχαν χαμηλές χρεώσεις, γιατί δεν μετρούσαν σωστά τα υδρόμετρα. Και ταυτόχρονα, να το πούμε και αυτό, έχει τεθεί ζήτημα και από την παράταξη της κυρίας Τσανάκα, ότι δεν γίνονται συχνά ενημερώσεις για το τι γίνεται στην ΔΙΑΚ, και από ό,τι ακούσαμε και ο κύριος Λαζαρίδης, μέλος της δικής σας παράταξης, ζήτησε ενημέρωση την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάω από το τελευταίο. Μέλος της παράταξής μας, ο κύριος Λαζαρίδης. Έχει πολλούς μήνες εγγράφος. Έχουμε στείλει να δοθούν απαντήσεις. Δεν μας δοθήκανε. Απαντώ στα λεγόμενα του κυρίου Χρόνη. Εγώ απαντώ. Ο κόσμος βγάζει τις συμπεράσματα του. Εγώ λέω δημόσια ότι δεν μας ήρθε καμία απάντηση. Εγγράφος, όπως το στείλαμε, εγγράφος θα δηλαδή. Δεύτερο, απαντώ για το τι δεν γίνεται, δεν γίνονται διοικητικά. Απαντώ. Δεν διοικείται η ΔΕΙΑΚ. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τελεία. Δεν διοικείται η ΔΕΙΑΚ. Το πρώτο που ρωτήσατε, ότι γίνανε αλλαγές σε ρολόγια και ο κύριος Χρόνης είπε. Ναι, πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Καλά έκανες και άλλαξε τα ρολόγια, γιατί ήταν υποχρέωσή σου. Γιατί τα πληρώνουν αυτά οι πολίτες. Όμως, δεν μας λέει ότι όταν καθυστερεί να δώσει λογαριασμούς ή δεν ενημερώνει σωστά τους πολίτες, και αλλάζει κατηγορία στο τιμοκατάλογο πολίτης, και αντί να πληρώνει 0,45 χρεώνεται με 1,30 ή 1,40, το πληρώνει ο πολίτης. Και πώς θα δικαιωθεί ο πολίτης όταν κάνεις μια λάθος χρέωση, που τη θεωρώ ότι αν συμβαίνουν όλα αυτά, που συμβαίνουν γιατί υπάρχουν καταγγελίες και μάλιστα και έγγραφες, ότι είναι και παράνομες και καταχρηστικές αυτές οι χρεώσεις. Γιατί πληρώνει ο πολίτης με άλλη τιμή. Είναι άλλο το τετράμινο που του έρχεται ο λογαριασμός και υποχρεούται η ΔΕΑΚ να βγάζει και να αναφέρεται πάνω στο τιμολόγιο κανονικά και σε αυτό ότι πρέπει κάθε 4 μήνες γίνεται η εξόπληση, να λέει συγκεκριμένη ημερομηνία, να του πηγαίνει στο λογαριασμό το πεντάμινο ή στο εξάμινο για λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και θα πρέπει να τη δώσει τις εξηγήσεις. Αλλά αυτό όμως να συσσωρεύει στο ρολόι περισσότερα κυβικά και έτσι να γίνονται. Να γίνεται μεγαλύτερη χρέωση, γιατί πηγαίνει σε άλλη κατηγορία χρέωσης ο καβαλιώτης. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει. Και θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι, γιατί αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμβαίνει από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Χρόνης συνεχόμενα, γιατί είχαμε συνεχόμενες καταγγελίες και δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν μπορούμε να διαμαρτύρονται ο κόσμος και να. Καταγγέλει και εμείς να κάνουμε πως δεν ακούμε. Αυτό έχω να σας πω και από ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε μπορώ να σας το εξηγήσω. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα λίγο να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί την Παρασκευή στις 4 Δεκεμβρίου έχουμε και την εκδίκαση της έφεσης που κατέθεσε η δίκηση του κύριου Μουριάδη σχετικά με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες καλύτερα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Έχετε σήμερα δώσει στη δημοσιότητα ένα δελτίο τύπου που τονίζεται και καλείται τον κύριο Μουριάδη να ζητήσει την Παρασκευή αναβολή της εκδίκασης της έφεσης, γιατί η αναβολή θα κρατήσει σε ομοιρές εργαζόμενες για αρκετό ακόμη διάστημα. Να πούμε ότι και ο κύριος Φιλίμων Ξουλόγης, κύριε Παπαδόπουλε, τις προηγούμενες ημέρες τόνισε ότι καμία από αυτές τις εργαζόμενες δεν θα μείνει άνεργη και ότι πρόκειται να αξιοποιηθούν σε άλλο πόστο από τον Δήμο. Εσείς έχετε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο ή κάποια τέτοια πρωτοβουλία του Δήμου, ακόμη και αν έχουμε άλλη εκβάση συγκεκριμένη υπόθεση για το Βοήθεια στο Σπίτι? Χαίρομαι να ακούω δημόσια δεσμεύσεις ότι δεν θα μείνει καμία εργαζόμενη
στον δρόμο από τον πρόεδρο που δεσμεύεται δημόσια. Και αυτό θέλουμε να το δούμε εμείς και στην πράξη. Δηλαδή, για το βοήθεια στο σπίτι. Τι ζητάμε από τον Δήμαρχο, να ανακαλέσει ο Δήμαρχος την έθεση εναντίον των εργαζομένων, ξέρετε, εργαζόμενοι, που είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή του μετόπου απέναντι στην πανδημία. Την ερχόμενη Παρασκευή, όπως σωστά αναφέρετε, 4 Δεκεμβρίου, εκδικάζεται η έθεση που κατέθεσε η διοίκηση του Δήμου Καβάλας εναντίον της διοικητικής απόφασης που δικαιώνει τις εργαζόμενες του προγράμματος στο βοήθεια στο σπίτι και μετατρέπει τις συμβάσεις τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνο. Καλούμε λοιπόν τον Δήμαρχο Καβάλας να ανακαλέσει την έθεση πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και να σταματήσει να εκβιάζει τις εργαζόμενες. Νομίζω ότι έπρεπε ήδη να το είχε κάνει από τον Ιούλιο, με βάση, σας μιλώ, με την απόφαση που είχε έλαβε τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που λέει ανακαλούμε την έθεση. Ξεκάθαρη είναι η απόφαση. Καλούμε επίσης τον κύριο Μουριάδη να μην ζητήσει την Παρασκευή αναβολή εκδίκασης της έθεσης, γιατί η αναβολή θα κρατήσει σε ομοιρία τις εργαζόμενες για αρκετό ακόμη διάστημα. Ξέρετε, ο Δήμαρχος Καβάλας οφείλει να τηρήσει το λόγο του και τη δημόσια δέσμευση που έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τις ισχυρές βέβαια πιέσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ότι θα ανακαλέσει την έθεση. Παράλληλα, ζητούμε να κινηθεί άμεσα η διοίκηση του Δήμου για την πληρωμή των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι για τους μήνες που είναι σε κρεμότητα. Καθώς η προγραμματική σύμβαση, θυμίζω, ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία και την ΕΕΤΑ έχει ήδη υπογραφεί. Όπως επίσης τονίζω, ζητούμε να τακτοποιήσει και τους απλήρωτους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς που περιμένουν εδώ και 2 μήνες να πληρωθούν. Τέλος, για να κλείνω, να μην σας τρώω πολύ τον χρόνο σας, θέλω να σας πω ότι είναι απολύτως ανεύθυνο η διοίκηση του Δήμου να αρνείται όλο αυτό το διάστημα και τόσο επίμονα να υποβάλει τις εργαζόμενες του βοήθεια στο σπίτι ανατακτά χρονικά διαστήματα σε προληπτικά τεστ COVID. Οι συγκεκριμένες εργαζόμενες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης επαφών ομάδων δημοτών. Έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Αναμονή λοιπόν και βλέπουμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να κλείσουμε, πρέπει Μαρία. Πρέπει να κλείσουμε, αλλά ένα τελευταίο σχολιασμό θα ήθελα λίγο για τα ανταποδοτικά πρέπει που σας κλείσουμε. Ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος για τα ανταποδοτικά. Τα ανέφερε στην εισαγωγική τοποθέτηση. Λίγο για... Το ίδιο ήθελα να πω λίγο για τις σχολικές καθαρίστριες. Που είναι ένας κλάδος εξίσου σημαντικός για το Δήμο. Αν έχουμε ένα λεπτό να πω κάτι. Ναι. Μου επιτρέπετε? Ναι. Σύντομα, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Επιμένω να αυξηθούν οι πλήρες απασχόλησης και θα επιμένουμε μέχρι να το καταλάβει ο Δήμαρχος πόσο σημαντικό είναι. Και όπως και επίσης να γίνουν οι 3 ώρες καθαρίστριες 4 ώρες. Όπως και να έχει όμως, εμείς είπαμε από την αρχή ότι ο Δήμος και τα σχολεία χρειάζονται λόγω πανδημίας πολύ προσωπικό για καθαριότητα και απολύμανση, ιδιαίτερα στους χώρους των σχολείων αλλά και των δημοτικών κτηρίων. Ξέρετε, η υγειονομική κρίση δεν αστείευεται. Δυστυχώς, από το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού η διοίκηση του Δήμου, ξόδεψε μόνο το 1/3 για τον COVID και τα 2/3 σε δαπάνες άσχετες. Αποτέλεσμα, πρώτον, τα σχολεία δεν καθαρίζονται όπως πρέπει, δηλαδή σωστά. Γιατί οι καθαρίστριες δεν φτάνουν. Μιλάω βέβαια φυσικά για την περίοδο που ήταν και θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, έτσι. Και δεύτερον, που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα, μόνιμοι και έκτακτοι, δεν υποβάλλονται σε προληπτικά τεστ COVID. Πρώτον, για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Και εν όψη της τρίτης δόσης, που το τονίζω και κλείνω, για την έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών 365.000 ευρώ. Εμείς επιμένουμε, χρειαζόμαστε και περισσότερες καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και να μπει μια ώρα παραπάνω στις 3 ώρες καθαρίστριες και να πάρουμε επιπλέον καθαρίστριες αν χρειαστεί. Αλλά από την προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι με ρουσέτια και εξυπηρετήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Σας ευχαριστώ.